Και πάω κατευθείαν στον κύριο Γιώργο Νταβρή, τέραρχο εναποστρατεία. Πέρασε και από τα βουλευτικά έδρανα και στο τέλος ανεξαρτοποιήθηκε και τα βρόντιξε. Όμως σήμερα περισσότερο θα μιλήσουμε με τη βαθιά γνώση στο χώρο της πολεμικής αεροπορίας, ο Συπτάμενος, και από τους παλιότερους φαντομάδες, που σήμερα και αυτός βεβαίως με έναν δικό του τρόπο αποχαιρετά τον έναν από τους δύο και αύριο τον δεύτερο από τα δύο παλικάρια που χάθηκαν. Καλημέρα κύριε Νταβρή. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε όλους. Δύσκολη μέρα σήμερα. Ιδιαίτερα για τους φαντομάδες που ήταν στην 338. Ήταν η πρώτη μου τοποθέτηση. Θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω ένα όρο. Αυτός που κυβεύεται αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα άρχισε η κηδεία και υπάρχουν πολιτικοί πολλοί εκεί όλοι, και η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Τσίπρας και άλλοι εδώ. Θα το σχολιάσουμε αυτό αργότερα. Τοποθετήθηκα στην 338. Η 338, κύριε Σαχίνη, είναι μια μεγάλη πολεμική μοίρα. Πήρε και ενέταξε τα πιο καινούργια φάντομ που υπήρχαν στον κόσμο εκείνη την εποχή. Μέχρι και οι Αμερικανοί από το τόρεχον ερχόντανε για να πετάξουν με αυτά τα πιο μοντέρνα αεροπλάνα της εποχής. Και ο πρώτος μου μοίραχος τότε ήταν ο κύριος Μπάλες, ο οποίος είχε διαταχθεί και ήρθε εκεί στην πατρίδα σας κοντά στη Σούδα, έτοιμος να πάει στην Κύπρο με άλλα 4 αεροπλάνα, φουλ φορτωμένα, αλλά τελικά η εντολή δεν δόθηκε ποτέ. Άρα αυτός που κυδεύεται αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ένα αεροπορικό δυσέγγωνο δικό μου και έχω πίκρα μεγάλη για αυτό που συνέβη και έχω ακόμα μεγαλύτερη αγανάκτηση, γιατί βλέπω ότι αποδίδονται τιμές όταν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο προσδοκόμενο όφελος από την πολιτική ηγεσία. Γιατί... Αν ήταν ουδέτερος ο χρόνος, ίσως να μην υπήρχε τέτοια αντιπροσώπευση, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Για να μην σας πω ότι αυτός είναι ο κανόνας. Εδώ κύριε Νταβρή ξεχνάμε την απόδοση τιμών στα ίμια. Τι λέμε τώρα? Για να είμαι ακριβής, δεν ξεχνάμε, δεν τολμάμε. Ναι, εγώ το έχω γράψει κύριε Σαχίνη και σας το γράψα και σας ευχαριστώ που με καλέσατε για να το πω, για να παρακαλέσω περισσότερο τους απλούς άνθρωπους. Ξέρετε, οι απλοί άνθρωποι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την αεροπορία. Έχουν διαβάσει περισσότερο αυτό το γράμμα του πιλότου που λέει ότι εγώ πετάω για τον ψαρά, πετάω για τον αγρότη. Ο αεροπόρος, το είπαμε και την άλλη φορά, νιώθει ότι κάθε κομματάκι από αυτό το μέταλλο που φτιάχνει όλο το αεροπλάνο το έχει πληρώσει με πολύ υδρότα ο κάθε απλός πολίτης. Και αυτό το πράγμα το διαπιστώνουμε. Το διαπιστώνουμε και αυτές τις μέρες που όλος ο ελληνικός λαός πενθεί. Δυστυχώς όμως, όπως έγινε και με τους τρεις συναδέλφους που χάσαν τη ζωή τους την ώρα του καθηκόντος σε πολεμική αποστολή μάλιστα, δεν θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω εσείς αν έχετε καταχωρήσει, να πηγαίνει κάποιος πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως θα γίνει, ήταν την ίδια μέρα σχεδόν, και να πάει ένας ανά 5 χρόνια και να καταθέτει ένα στεφάνι και να πάει σύσσωμο η πολιτική ηγεσία να το κάνει. Αυτό το πράγμα είναι τεράστια προσβολή και βέβαια είναι εξηγήσιμη. Και θα ήθελα να πω την άποψή μου γι' αυτό. Κοιτάξτε, η πτώση ενός εκπαιδευτικού, έτσι μας είπαν, είσαι εκπαιδευτική πτήση μαχητικού, δεν σοκάρει απλώς, απαιτεί και ειλικρίνεια. Γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Νταβρή, για μας τον απλό κόσμο, αφήστε εσάς τους αεροπόρους, κανείς και πολύ περισσότερο καμιά μάνα δεν είναι έτοιμη να κλέψει το παλικάρι της. Ό,τι και να λέμε εμείς. Ούτε κατά την εκπαίδευση, ούτε σε συνθήκες πολέμου. Οπότε, επειδή εδώ δεν είναι θέμα ετοιμοπόλεμου, είναι θέμα αξιόμαχου, από εκεί να πιαστούμε. Θέλω λίγο να μου πείτε, ακούγονται μέσα σε 48 ώρες απίστευτα πράγματα, περίπου έχουμε κάνει και επιτροπή οι μη επαείοντες διερεύνησης αυτής της ιστορίας. Εγώ δεν θα την πω ατύχημα, δυστύχημα, δεν θα πω τίποτα. Δεν τολμώ να το πω, δεν είμαι ειδικός. Όμως βλέπω εδώ
όχι πετούσε χαμηλά, όχι ήταν δύσκολη άσκηση, όχι εκείνο, όχι το άλλο. Πώς θα το προσεγγίζατε? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η πτήση των αεροσκαφών αλλά και το πνεύμα που διέπει την εκπαίδευση των αεροπόρων δεν καταρτίζεται ούτε υλοποιείται έτσι στο τυχαίο. Δηλαδή μαζεύουν οι αεροπόροι όπως κάνανε όταν είχαν πρωτοβγεί τα αεροπλάνα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λέγανε πάνω με ένα διπλάνο ή τριπλάνο για να κάνουμε εντός εισαγωγικών την πλάνη. Ο αεροπόρος εκπαιδεύεται βάσει του κανόνα όπως θα πολεμήσεις. Το train like you fight. Αυτό το πράγμα είναι νόμος, είναι παράδοση στην αεροπορία και κάθε αεροπόρος σε κάθε μοίρα πρέπει κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο να έχει πετάξει συγκεκριμένες αποστολές και όχι μόνο να τις πετάξει, να αξιοποιηθεί ότι μπορεί να τη φέρει σε πέρας. Έτσι και αυτή η άσκηση λοιπόν, η οποία είναι μια ελιγμών σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος που θα διευκολύνει αν πάμε να πολεμήσουμε τους αεροπόρους να επιβιώσουν, να περάσουν και να χτυπήσουν, να προσεγγίσουν χαμηλά ένα σχηματισμό πλοίων. Η αεροπορία απαιτεί να το κάνουν οι αεροπόροι, να εκπαιδεύονται σε αυτό και τις αξιολογείς αυτό. Άρα δεν είναι μια πτήση, σηκώθηκε ο συγχωρεμένοι με το ζευγάρι τους να πάνε να πετάξουν χαμηλά, γιατί έτσι διατάσσονται. Και όταν θα κατέβαιναν κάτω, κατά πόσο καλά θα κάνανε αυτούς τους ελιγμούς, θα συμπληρώνεται άμεσα φύλο αξιολόγησής τους. Μπορεί να ακούγεται μακάβριο, αλλά νομίζω ότι και το πόρισμα, διότι η πολεμική αεροπορία έχει ένα εντυπωσιακό μητρό ασφάλειας και έχει και μια τεράστια ευαισθησία για την ασφάλεια των ανθρώπων της, σε σημείο πολλές φορές για τους μη επαείοντες εκνευριστικό. Νομίζω ότι και το πόρισμα, όσο και αν ακουστεί μακάβριο, κατατείνει στο να εξαχθούν συμπεράσματα για τις επόμενες φουρνιές. Κάνω λάθος? Αυτός είναι και ο σκοπός της διεύθυνσης ασφαλείας και εκτός από το πόρισμα ή την προανάκριση που επιβάλλεται εκ του νόμου να γίνει σε επίπεδο αεροδικείου, γιατί υπάρχει θάνατος, υπάρχει τεράστια ζημιά στο υλικό της αεροπορίας. Ξέχωρα από αυτό γίνεται διερεύνηση, υπάρχει μια ολόκληρη διεύθυνση που έχει παραρτήματα και αξιωματικούς με τα καθήκοντα του ασφαλείας πτήσεων μέχρι και σε επίπεδο μοίρας. Και από εκεί και πέρα γίνεται η διεύθυνση, η Επιτροπή είναι εκεί, μαζεύει τα πάντα, εξετάζει τα πάντα και από εκεί και πέρα θα βγει ένα πόρισμα που θα περάσει ξανά από τη βάσανο για να γράψουν όλοι αυτοί που έχουν την ευθύνη τα σχόλιά τους και από εκεί και πέρα θα βγει ένα πρόσμα το οποίο πρέπει να πάει στη μοίρα για να γίνει συσσωρευμένη εμπειρία ούτως ώστε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Αυτός αυτές τις διεύθυνσεις και πιστεύω ότι έχουν πετύχει πάρα πολλά. 9 χρόνια να έχουμε ατύχημα στα Phantom, η μοίρα αυτή, η πρώτη, η αγαπημένη μοίρα αυτή, σας πληροφορώ ότι έχει χάσει 3 αεροπλάνα και 6 αεροπόρου, έτσι, από τότε που πήγαν τα Phantom εκεί. Επειδή πολλά ακούγονται και γράφονται αυτές τις μέρες, δεν θα σας βάλω και ξέρω ότι δεν θα το κάνετε κι εσείς αίτια το ένα. Αυτοί που ορίστηκαν ως αρμόδιοι θα αποφανθούν τελικώς και αν υπάρχουν αιρέσεις εκεί να το συζητήσουμε, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά ζεστό ακόμη. Όμως πρέπει να σας ρωτήσω αυτό που μου είπε από χθες πάρα πολλοί κόσμος, σας το ρώτησα και στο τηλέφωνο. Σήμερα κυδεύεται ο Τουρίτσικας, αύριο ο Τσιτλακίδης. Για τον Τουρούτσικα, για τον Τουρούτσικα υπήρξε η ανέβρεση της ορού. Για τον Τζιτλακίδη υπήρξε μία ανακοίνωση του πέρατος, το πέρας των ερευνών, διότι πιστοποιήθηκε ότι είναι νεκρός. Ανάσυρση δεν υπήρξε. Και η απορία είναι εύλογη του απλού κόσμου. Τι κυδεύει η μάνα και ο πατέρας αύριο? Ήμουν υποδιοκτήτης της Κύρο. Κάνει μικροδιακοπές, αν έχετε hands-free, σας παρακαλώ απόδεσμα. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Ναι. Λοιπόν, όταν ήμουν υποδιοικητής στη Σκύρο, ανοιχτά εκεί στο
έχασε τη ζωή του με ένα παρόμοιο τρόπο ένας αεροπόρος. Μαζεύαμε, όπως λέγαμε, όπως λέει απλός λαός, τον μαζέψανε με το κουτάκι. Δηλαδή βρίσκαμε ένα κομμάτι από το τριχωτό της κεφαλής του, ένα κομμάτι από το πόδι του και αυτά τα μικρά κομμάτια, να σκεφτείτε ότι μπορεί να ήταν του μεγέθους μερικών εκατοστών ή ενός εκατοστού. Από αυτά τα πράγματα εκτιμώ ότι και από τα συντρίμια που έκανε, από γενετικό υλικό, εκτιμώ ότι πιστοποιήθηκε ο θάνατος. Τώρα από εκεί και πέρα, έτσι που έγινε αυτή η έκρηξη και με τον τρόπο που έγινε, ο ένας ο σημερινός νεκρός μάλλον οι δικοί του τυχερία στο να δούνε να μείνει το σώμα του νεκρού, γιατί με το που χτύπησε κάτω φαίνεται ότι και προβλέπεται αυτό από το μάνιολ του αεροπλάνου. Πολλές φορές όταν το αεροπλάνο κάτω έτσι, μπορεί να ενεργοποιηθεί το κάθισμα, ενεργοποιήθηκε το δικό του, έφυγε και παρέμεινε νεκρός πλέον. Το κάθισμα, να πούμε ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί και από την πρόσκρουση, έχετε δίκιο εσείς. Έτσι προβλέπεται, ναι. Μάλιστα. Όχι προβλέπεται, είναι στις πιθανότητες, έτσι λέει η κατασκευάστρια εταιρεία. Να φύγουμε όμως από αυτό. Να φύγουμε. Και θέλω να πάμε στο άλλο, γιατί βγάλατε και σε κάποιες αναρτήσεις πολύ πίκρα, μου λέει εδώ η Κάρμεν, η φίλη μας. Καλημέρα σε όλους και στον καλεσμένο σας. Αν η Εθνική Άμυνα δεν αυτονομηθεί από την αμφιλεγόμενη πολιτική εξουσία την εκάστοτε, τσάμπα θα χάνουμε τα παιδιά μας και την Ελλάδα που τη δίνουν κομμάτι-κομμάτι. Τι λέει γι' αυτό, λέει ο κύριος Νταβρής, είναι εφικτό, γιατί εδώ δεν είναι θέμα παλαιότητας αεροσκαφών, συντηρημένων και τα λοιπά. Είναι κάτι ευρύτερο. Αφού πούμε ότι τα αεροπλάνα αυτά, παρόλο γιατί γράφτηκε γι' αυτό στον τύπο ότι είναι παλιά, είναι απόλυτα αξιόπλοα. Έχει γίνει μια και δομική αναβάθμιση αλλά και ηλεκτρονική, και αυτά τα αεροπλάνα, όσο κρίνει και τα ελέγχει η πολεμική αεροπορία, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν συμφωνείτε με την άποψη πτάμενα φέρετρα, παλαιά, όχι, μαχητικά, όχι, κατάλληλα. Με τίποτε. Να σκεφτείτε ότι αυτά τα αεροπλάνα σήμερα, τα Phantom που είναι δεύτερη με τρίτη γενιά, έχει αναβαθμιστεί τόσο πολύ το οπλικό του σύστημα, πέρα από το αξιόπλο σαν να πετάει σαν μηχανή δηλαδή, που φέρνουν όλα που μπορεί να δυσκολεύσουν και F-16, ιδιαίτερα τα τουρκικά που έχουν μείνει πίσω, από περισσότερες αποστάσεις, και αν ο ένας είναι απέναντι στον άλλον, έχει τη δυνατότητα το Phantom να καταρρύψει F-16 πάρα πολύ άνετα. Έτσι, εκτός του ότι μπορεί να φέρει βόμβες και ειδικά όπλα, γιατί η 338 έχει ειδικά όπλα, λέιζερ και άλλα και άλλα, τα οποία μας είναι χρήσιμα για να σχεδιάσουμε, ούτως ώστε αν κληθούμε να μπορέσουμε να χτυπήσουμε τους στόχους που θα έχει ορίσει το αρχηγείο και το σχέδιο. Εγώ να πω λοιπόν, ότι... άρα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να θυμίσω ότι δεν τα Α7 Corsair παμπάλαια βομβαρδιστικά ήταν ικανότατο όπλο, όσα χρόνια και αν είχαν περάσει. Άρα μην τα κρίνουμε έτσι, έχετε δίκιο, αλλά καλό είναι εσείς που είστε ειδικότερος ημών να μας λέτε μερικά πράγματα. Πάμε όμως στο... Πάμε σε αυτό που, ναι, σε αυτό που είπαμε. Κοιτάξτε να σου πω, η αεροπορία και γενικά το στρατιωτικό εργαλείο της χώρας, έτσι, το πληρώνει ο γενικός λαός. Υπάρχει αυτή η δομή, εξοδεύονται δισεκατομμύρια και εξοδεύεται αίμα, υδρότας και ψυχή. Όχι για να πλουτίζουν κάποιοι ή οπλάδες και τα λοιπά. Αυτά, όλη αυτή η προσπάθεια και δικαίως το ρωτάει η Πατρία και πολλοί άλλοι φίλοι, δεν θα έλεγα, δεν έχει έννοια να τα κάνουμε όλα αυτά αν δεν είμαστε κάτω από μια εθνική στρατηγική. Και εάν δεν ξεφύγουμε, για να τα δέσουμε έτσι, θα χρησιμοποιήσω ένα όρο που ένας καθηγητής, ο συνάδελφός σας, τον κύριο Κοκορίκο, ανέφερε. Φτάνουμε πια να έχουμε μια πολιτική που λίγο την ανέλησε και με ακρίβεια μάλλον την ανέλησε και ο κύριος Αεφαντής σε μια πρόσφατη εκπομπή που είχατε. Έχουμε ημιοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Οι Τούρκοι δηλαδή γνωρίζουν ότι θα κάνουμε πίσω. Προσέξτε, ποιο είναι το μεγάλο θέμα και αυτό που με έκανε να θυμώσω αυτές τις μέρες.
Δηλαδή, τα Ήμια δεν τα γιορτάσαμε ποτέ. Δεν ψάξαμε, όπως δεν έγινε δίκη για την Κύπρο. Παραχωρήσαμε εθνική κυριαρχία και έκτοτε κανείς δεν πήγε να κάνει ένα μνημόσυνο. Δεν θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, έναν πρωθυπουργό να πάει μαζί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να πάνε στο άγαλμα του Βλαχάκου, που τον είχα και μαθητή εδώ στο Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής, σε ένα σχολείο όπλων συνεργασίας των όπλων, και να πάει να καταθέσει ένα στεφάνι. Δεν αναφέρεται αυτές τις μέρες ποτέ το πιο σπουδαίο. Όχι το ότι πέθανε κάποιος και τον τιμούμε με ένα κερί. Για μένα, κύριε Σαχίνη, το καλύτερο μνημόσυνο σε κάθε Βλαχάκο ή στα παιδιά που σήμερα κυδεύονται, σήμερα και αύριο κυδεύονται, είναι να μπορέσουμε να ανακτήσουμε ξανά τα Ήμια. Ή τουλάχιστον να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές που, αφού κερδίσουμε, αν βγάλουμε ποτέ τα πετρέλαια, αν δυναμώσουμε οικονομικά, να δυναμώσουμε γενικότερα σαν κράτος, κάνοντας παιδιά, φτιάχνοντας την αγροτιά, να δυναμώσουμε εθνικά και να μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την πατρίδα. Οι αεροπόροι για την πατρίδα σκοτώθηκε. Ο Βλαχάκος για την πατρίδα σκοτώθηκε. Δεν έχει λοιπόν δικαίωμα κανείς, γιατί όλα τα αξιώματα, όπως έχουμε πει πάλι, απονέμονται και υπάρχουν για ποιο λόγο? Για να υπερασπίζονται αυτοί που τα έχουν, το έθνος και τον ελληνικό λαό. Αλλιώς δεν έχει ένα να τα έχουν. Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 1 του συντάγματος. Άρα εδώ έχουμε μια κατάσταση που η ελίτ λέει: δεν πειράζει, χάσαμε τα Ήμια τώρα. Δεν πειράζει. Βγαίνει κάποιος, ξέρω εγώ, ο κύριος Παπάνδρεος, σας το λέει, και να δώσουμε 3 νεκρά. Δεν έγινε τίποτα. Βγαίνει ο κύριος Δουράδης και λέει το ίδιο. Βγαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός από το Ενταφός και λέει: όχι, θα φέρουμε εδώ κόσμο πολύ να έρθει, εξυπηρετώντας την ουσία το δόγμα Ουζάλ, και από εκεί και πέρα λέει: θα κάτσουμε στο τραπέζι με τους Τούρκους. Για κάτσε, κύριε Πρωθυπουργέ, για περίμενε. Εμείς σε στηρίξαμε, βγήκες, έγινες πρωθυπουργός στη χώρα και σήμερα θα πας εκεί. Αφού ο Τούρκος κάθε μέρα, ακόμα και σήμερα, τις κηδείες των ανθρώπων και παραβιάσεις θα γίνουν και χτες γίνανε, και λέει κάθε μέρα θα σας ρίξουμε πύρα και να φτιάχτε κι εσείς, μας κοροϊδεύει. Λοιπόν, και λέει θα τα πάρουμε όλα. Το Νοέμβριο, ξεχάσετε, κύριε Σαχίνη, είπε ο Τούρκος στην Εθνική Γιορτή του Τούρκου: θέλω το μισό Αιγαίο, το αντιλαμβάνεστε. Το θέλω ολόκληρο. Και εμείς ντρεπόμαστε να πούμε στα παιδιά μας: όχι, θα τα πάρουμε τα Ήμια πάλι, είναι δικά μας τα Ήμια. Και δεν πάει και κανένας να τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Εδώ λέει γιατί πετάει λοιπόν αυτό στην 338? Δικαίως ρωτάει η ακροατή σας. Εδώ λέει ο φίλος ο Αργύρης: ούτε το ελάχιστο να γράψουμε, λέει, τη λέξη Ήμια στον άγνωστο στρατιώτη στο Σύνταγμα δεν κάνουμε. Τι λέτε τώρα, λέει, κύριε Νταβρή? Έτσι όπως το λέει, μια χαρά το είπε. Μια χαρά το είπε. Η ψυχή λοιπόν του υποσμηναγού που τώρα κυδεύεται. Γιατί έτσι κάνουν και οι μανάδες μας στα χωριά, κύριε Σαχίνη. Οι αεροπόροι είναι γόνοι, δεν είναι βιομηχάνων, ούτε πολιτικών τζάγκιων. Οι αεροπόροι είναι άνθρωποι όπως είστε εσείς, όπως είναι ο μέρος εργαζόμενος. Έτσι. Γιατί πότε θα έλεγα εγώ, όπως λένε οι μανάδες μας, η ψυχή αυτό θα αγαλίας. Όταν θα καταλάβαινε ότι πίσω του γίνονται προσπάθειες, πνεύμα ενότητες από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, για να διατηρήσουμε αυτή τη χώρα ελεύθερη και να ξαναπάρουμε αυτά που είναι. Έτσι, λοιπόν, έφυγε ο ενικός, όπως λέει ο Αϊφαντής, έφυγε ο ενικός από το ένα πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία, έγινε πληθυντικός. Έχει γεμίσει η ατζέντα με διεκδικήσεις, κάθε μέρα βγαίνει ο Τούρκος θα κάνει αυτά. Η Κύπρος η σκλαβωμένη, δεν λέγεται σκλαβωμένη. Πάει τέρμα η Κύπρος, 850.000 τέρμα. Και περνάει κάθε μέρα μία νοοτροπία μέσα από τα κανάλια, μέσα από αυτή τη συμπεριφορά της μη απόδοσης τιμών σε αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε πια. Εντάξει, παιδιά, και να κάνουμε τίποτα. Οι Τούρκοι θα κάνουμε πίσω εμείς. Προσέξτε, δεν το λέει ο Νταβρής αυτό. Το λέει και ο Ανεφαντής, το ξέρει και ο Σαχίνης. Αρχίζουν και το συζητάνε στις μοίρες και λέμε το εξής. Η 338.
Πήρε τα αεροπλάνα τότε καινούρια, τα είχε τα αεροπλάνα, τα πήρε ο ελληνικός λαός, ήρθε ο Μπαλές με άλλους τέσσερους, έκαθαν στο νησί της Σούδας στο μεγάλο αεροπλανοφόρο. Η εντολή δεν δόθηκε ποτέ. Ήταν τα καράβια στα ίμια. Ήταν οι άνθρωποι και οι έτοιμοι να τους αλλάξουμε τα φώτα για να μιλήσουμε απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Η εντολή δεν δόθηκε ποτέ. Και τώρα δεν μπορούμε να πάμε. Κάποτε ήμουν βουλευτής, γύρισε ο κ. Γκλέζερ, γιατί είχε έρθει κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών που ήταν διευθυντής του παρατηρητηρίου υλοποίησης της εξωτερικής, μεγάλη κουβέντα. Του λέει ο Γκλέζερ να πάρω εδώ τον αεροπόρο και να πάμε στα Ίμια. Γιατί ήξερε ότι είχα πάει τον προηγούμενο χρόνο με τον κύριο Γιωβανόπουλο και πήραμε καράβι παράνομα και ρίξαμε το Στέφανη εκεί με βάρκα κοντά εκεί στα νερά. Λέει, όχι, να σας πω την προσωπική μου άποψη. Λέει, ποια προσωπική σου άποψη? Την άποψη του Υπουργείου Εξωτερικών θέλουμε. Ποια είναι? Ο Πάγκαλος έχει πει status quo ante. Οι ήρωες δεν πήγαινε να τους τιμήσει κανείς. Και τρέχουμε και βάζουμε εμείς τον κάθε υποσμηναγό να λιώνει εκεί. Στο πάνω από τη θάλασσα και να χορεύει με το χάρο. Θέλω να τη σημειώσετε αυτή τη φράση. Η πτήση 240 μίλια ή 480 σε αυτά τα ύψη για να μάθεις να πολεμάς είναι χορός με το χάρο. Σου έφυγε ένα βλέφαρο, τελείωσες, πέρασες στην Αθανασία, τέρμα. Δεν υπάρχουν χρόνια. Και αυτό μου το λέμε εκπαιδεύσου όπως θα πολεμήσεις. Θα πολεμήσουμε και να μην πολεμήσουμε, γιατί δεν είναι οι αεροπόροι φιλοπολεμοί, αγαπητέ κύριε Σάχινε. Να παράξουμε αποτροπή. Μα πώς θα παράξουμε αποτροπή έτσι? Βλέπετε εσείς ότι μπορούμε να παράξουμε αποτροπή? Ακούω εγώ τον επιτιμή πρέσβη σύμβουλο του κύριου Τσίπρα, κάθομαι τον και τρελαίνομαι. Και τρελαίνομαι κι εγώ με αυτά που έχω ακούσει στη Βουλή. Και τρελαίνομαι όταν δεν πηγαίνουν όλοι αυτοί που τα γαλόνια και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Χ και του Ψ τόσα χρόνια τους τα δίνει ο ελληνικός λαός για να τιμάνε το έθνος. Πού θα ησυχάσει η ψυχή αυτών των άνθρωπων? Και κάπως έτσι, όλων αυτών των οικογενειών. Πώς? Και κάπως έτσι, κύριε Νταβρή, μου λένε εδώ ακροατές. Για παράδειγμα, ένας τόλμησε αυτά που λέει ο κύριος Νταβρής, λέει το 96 στοιχείο με το Μιράζ και έμεινε εκτός αεροπορίας και άλλο όνομα. Δεν ξέρω τι λέτε τώρα. Τι εννοεί? Τι λέτε τώρα? Εδώ τα πράγματα, ας πούμε, είναι τρομερά. Είναι τρομερά. Και δεν το λέω, το λέω επειδή είναι η μέρα και είμαι και συναισθηματικά φορτισμένος. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε από τη φωνή μου. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να ενωθούμε. Φτάνει πια δηλαδή. Είναι μια προεκλογική περίοδος, δεν συζητάει κανένας. Άκουγα χτες το βράδυ σε μια εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο τα παραπολιτικά για το πόσο πλούτο έχουμε για τα πετρέλαια, τι θα κάνουμε που δεν βγάζουμε τίποτε, που δεν θα μπορούσε όχι να ακρίβεια να υπάρχει στην Ελλάδα, να είμαστε πιο δυνατή οικονομία, άρα να έχουμε μεγαλύτερη εθνική ισχύ, άρα να μην μας κουνιέται ο Τούρκος. Δεν υπάρχει τέτοια κουβέντα. Γιατί δεν βγάζουμε τα πετρέλαια? Γιατί δεν γινόμαστε δυνατοί? Γιατί η δύναμη δεν είναι να έχεις μόνο αεροπλάνα. Είναι να έχεις και οικονομία. Είναι να έχεις και κοινωνία που να πηγαίνει μαζί. Είναι να μην βλέπει ο ένας να βγάλει το μάτι τα λουνού. Είναι η ηγεσία, η πολιτική να φροντίζει και το διπλωματικό και το στρατιωτικό και το οικονομικό εργαλείο. Να έχουμε καλούς αγρότες. Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα κερδίσουμε δύναμη, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς απέναντι που θέλουν να φτάσουν στη Ζάκυνθο? Δεν το καταλαβαίνω. Και αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Σαχίνη, πάνε κάθε μέρα έτσι έναντι πινακίου φακής και δεν πετάνε. Ακούσατε τον πατέρα του παιδιού, έλεγε μπορούσε να είναι εκεί και να έχει όλα τα καλά. Όχι, του λέει, εγώ θα πάω εκεί. Δεν γίνει σε αεροπορός διαφορετικά. Τέρμα. Και όμως δεν κάνουμε τίποτα. Μέρα λοιπόν που είναι, αφού τα πούμε και πούμε αυτές τις αλήθειες, πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι σε όποιο πολιτικό χώρο να είναι. Και να τους πάρουμε να δημιουργήσουμε, ας πούμε, τι κάνετε ρε. Πού είστε? Ή θα κάνετε αυτό που πρέπει για την πατρίδα, ή ξεκουπιστείτε να φύγετε από εδώ πέρα, όλοι μαζί. Γιατί δεν είναι θέμα ενός πολιτικού χώρου και κόμματος. Και τρέχουν όλοι σήμερα εκεί, κροκόδιλοι και εμείς και τα λοιπά. Για πηγαίνετε να πάμε όταν θα ξανάρθει το μνημόσυνο του Ηλιάκη. Για μετρήστε, κάντε προσκλητήριο ποιοι πήγαν και τι κάνουνε.
Ηλιάκες ήταν στο μυαλό αυτού που τώρα κυδεύεται. Τον ακούσατε τι έλεγε ο πατέρας του? Εγώ, λέει, έτσι μεγάλωσα. Άκουγε ο πιτσιρικάς που θέλει να γίνει αεροπορός τη θυσία του Ηλιάκη, όπως την ακούνε και άλλοι. Αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εμείς οι πολίτες αυτό το πράγμα να το απαιτήσουμε. Δηλαδή, όποιος πει, αν δώσουμε 3-4 νησιά, να του πούμε για σταμάτα. Για σταμάτα. Όποιος λοιπόν θέλει και άλλα ίμια και άλλο γκρίζο, αυτοί οι άνθρωποι είναι που δυστυχώς σαν το σαράκι τρώνε τη δημοκρατία. Δημοκρατία χωρίς να έχεις πατρίδα δεν υπάρχει, κύριε Σαχίν. Μας κοροϊδεύει ο Ερντογάν τώρα, που όπου πας στην Τουρκία, έχω περιτήσει ένα χρόνο στη Σμύρνη, όπου και να σκάψεις να μπουν στο μισό μέτρο, είναι Ελλάδα και Βυζάντιο. Και εμείς δεν μπορούμε, καθόμαστε πάνω στα πετρέλαια και στα αέρια και πάνω στα χρυσάφια, και ο μέσος Έλληνας, οι μισοί Έλληνες τρελαίνονται, δεν έχουν να βάλουν πετρέλαιο στο σπίτι. Πώς θα δυναμώσουμε με τις νοοτροπίες, ο κάθε Ασιάτης να έρθει εδώ? Αυτή είναι η νοοτροπία. Κύριε Νταβρή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Πρέπει να πω ότι έχω βροχή μηνυμάτων, αλλά ο χρόνος το ξέρετε κι εσείς. Δυστυχώς είναι περιορισμένος. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως για αυτές τις κουβέντες. Εγώ θέλω να πω γιατί μας ακούνε, μέρα που είναι, καταλαβαίνετε. Ο κάθε πολίτης σε ένα κρυσάκι να πάει εκεί, να ανάψει ένα κερί, αλλά από μέσα του κυρίου να παρασύρουμε αυτούς τους ανθρώπους ή θα ανέβουν στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα κλάψουμε άλλα ίμια και η ψυχή αυτών των ανθρώπων που έχουν χάσει, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η σημερινή, θα μπορέσουμε να την απαλύνουμε αν μπούμε σε μια νοοτροπία συνεννόησης για να σώσουμε την πατρίδα. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτε, κύριε Σάκη. Όσα αεροπλάνα να πάρουμε, τίποτε δεν κάνουμε. Και όσο αίμα να χύσουμε στο Αιγαίο. Λοιπόν, την καλημέρα μου, φιλιά σε όλους. Να είστε καλά, πιστεύω, κύριε Νταβρή. Πιστεύω και εσείς, γιατί δίνετε και εσείς τον αγώνα σας αυτό εκεί από το μετερίζει του ελεύθερου ραδιοφώνου. Έναν αγώνα που με τον ΑΒ τρόπο ο πατριωτισμός βγαίνει. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα, να είστε καλά.